εννοείται τη σκόνη αυτή. Αν μπορείτε εσείς να ζήσετε εδώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Όχι, δεν πρόκειται για αφρικανική σκόνη, αλλά για σύννεφα σκόνης από τα βαλτωμένα εδώ και μήνες έργα στην οδό Αρχιεπισκόπου Ευγενίου στον Άγιο Ανικνώσου, με τους δημότες να διαμαρτύρονται και να περιγράφουν την εφιαλτική καθημερινότητά τους στον τηλεοπτικό φακό. Έχει έρθει καλοκαίρι, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα παράθυρά μας, δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Το βράδυ έχουμε πρόβλημα, δεν μπορώ, σηκώνουμε το βράδυ και κάνω γύρω-γύρω βόλτες στο σπίτι, γιατί δεν μπορώ να ανασάνω. Ό,τι είναι το πεζοδρόμιο, είναι τα σπίτια μας μέσα. Έχουμε εγκλωβιστεί, θα αρρωστήσουμε, θα πεθάνουμε όλοι από τη σκόνη. Όχι να περιμένουμε σαν τους χαζούς. Λες και είμαστε στην Αφρική που σκουπίζουν οι άνθρωποι με την παρασύρα τα χώματα να κάνουν σπίτι. Μέχρι και τα ντουλάπια της κουζίνας μου έχουν μέσα σκόνη. Μέσα τα ντουλάπια. Μέσα τα ντουλάπια. Δηλαδή, ό,τι και να πάρω πρέπει να το πλένω. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ναι, έχουν βάλει κάτι, ένα φυτό εκεί πέρα, γιατί έπεσε ένας τουρίστας το βράδυ με το αυτοκίνητό του και βρήκε ο άνθρωπος. Στο επίμαχο σημείο βρέθηκε πριν από 3 μήνες ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις εργασίες διάνοιξης της Αρχιεπισκόπου Ευγενίου στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου πόλης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία περιλαμβάνει ασφαλτόστρωση του δρόμου με σύγχρονο αντιολισθηκό ασφαλτοτάπητα και κατασκευή πεζοδρομίων. Τότε αρχίζαν να ξυλώνουν τον άσφαλτο. Είπαμε, αν ξυλωθεί ο άσφαλτος, θα τελειώσει γρήγορα, πολύ γρήγορα, παιδιά. Και φτάνουμε τώρα και να είμαστε σε αυτό το σημείο εγκλωβισμένοι στα σπίτια μας. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μας κόβουνε και το νερό και μαζεύουμε με το σταγονόμετρο να πληθούμε ρούχα, να κάνουμε μπάνιο, να πάμε στη δουλειά. Δεν τους νοιάζει αυτούς. Αυτοί θέλουν να κάνουν κάποιο έργο, να δείξουν ότι κάνανε κάποιο έργο στην τετραετία. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Πώς θα γίνει δηλαδή, να γίνεται συνέχεια στραβά τα έργα. Όπως υποστηρίζουν κάτοικοι, η ποιότητα ζωής τους έχει υποβαθμιστεί εδώ και 6 περίπου μήνες, καθώς πέρα από την εκτέλεση έργων με ρυθμούς κελώνας, καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στη μετατόπιση στήλων της ΔΕΗ, όπως και στις εργασίες ασφαλτόστρωσης. Η μικρή μας έχει αλλεργική ρινίτιδα και μόνιμος είναι άρρωστη. Τώρα πάμε πάλι στο γιατρό. Έχει μπουκώσει γιατί όλη η σκόνη πάει μέσα στα σπίτια και στα δωμάτια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Τι θα γίνει, πότε θα τελειώσει, να μας ενημερώσουν και να γίνει κάτι γρήγορα. Δεν μπορούμε άλλο έτσι. Και δεν μπορούμε να ανοίξουμε καθόλου τα μαγαζιά. Τίποτα, ούτε παράθυρο, ούτε ανάκληση, ούτε τίποτα. Είναι δράμα η κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ απέστειλε πριν από 3 περίπου μήνες επιστολή προς τον Δήμο Ηρακλείου προκειμένου να τακτοποιήσει οικονομικά το ζήτημα για τη μετακίνηση και τοποθέτηση στήλων. Δυστυχώς το επιμάχο ζήτημα εκκρεμεί μέχρι σήμερα, ενώ πρόσφατα ο Δήμος Ηρακλείου ζήτησε τη μετακίνηση στήλων σε ένα τμήμα του έργου το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στον όλο σχεδιασμό. Δεν χάνει τίποτα ο Δήμος ότι θα κλείσει την Αρχιεπισκόπου Ευγενίου όσο καιρό χρειαστεί να πέσει άσφαλτος. Ναι, διαφορετικά πρέπει να φύγουμε από τα σπίτια μας. Και αν φύγουμε από τα σπίτια μας, θα πάμε όλοι στο Δήμο να κατασκηνώσουμε μπροστά στο γραφείο του Δημάρχου. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Η ΔΕΗ λέει ότι δεν την πληρώνει ο Δήμος για να συνεχίσει το έργο. Βγάλαν την άσφαλτο, μείναμε όπως το βλέπετε, έτσι. Και από εκεί πέρα περιμένει. Περιμένουμε τη ΔΕΗ και μετά περιμένουμε το ΤΕ. Το ΤΕ τη ΔΕΗ. Ο Δήμος δεν μας σέβεται. Υποστηρίζουν δημότες οι οποίοι προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις το πρωί της ερχόμενης Τετάρτης με το κλείσιμο τμήματος της Λεωφόρου Κνωσού. Αυτό που ζητούν είναι υπευθυνότητα και απαντήσεις από τη Λότζια, ώστε να μην αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Είναι θέμα υγείας. Κάθε τρεις και λίγο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.